αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι δημοσιογράφοι, εγώ θα πω πολύ λίγα λόγια γιατί με έχουν υπερκαλύψει οι συνάδελφοι μου. Το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1975. Να μπορεί το τρίγωνο να πίνει νερό. Με διάφορους τρόπους, πρώτα με το γκούζο, μετά με το λιθίο, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με ένα έμπειρο δήμαρχο λοιπόν, καταφέραμε και είδαμε το πρόβλημα από την αρχή. Ότι με αυτά τα μικροομαλώματα, οι μικροενέσεις που γινόντουσαν, τα λιθαράκια που βάζαμε με τον τρόπο που συνεργαζόμασταν μέχρι και πριν 3 χρόνια, δεν έφερνε τη λύση. Η λύση ήρθε τελικά το 2014. Με καινούργιες ιδιοτρήσεις, με καινούργιες δεξαμενές, καταστρέψαν τις παλιές δεξαμενές, οι οποίες ήταν πράγματι παλαιωμένες και φθαρμένες. Και με άλλα τα οποία αυτά βέβαια είναι τεχνικά, τα οποία σας εξήγησε ο κ. Σαμπλάκη, ο πρόεδρος της σύνδεσης. Θέλω να βεβαιώσω τους ανθρώπους του τριγώνου. Εμείς δουλέψαμε γιατί έπρεπε να δουλέψουμε. Καταφέραμε αυτό που καταφέραμε και το λέω τι, να πίνω νερό από την κρίση. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και ήταν ένα στίγμα το οποίο είχε βάλει η παράταξη του Κώστα Βαϊσαλή με τους συνεργάτες του, το οποίο πετύχαμε. Και αυτή τη στιγμή το δίνουμε στη διάθεση της κοινωνίας του Τριγώνου και στους επισκέπτες να πίνουν νερό και θα το πίνουν από την κρίση. Ευχαριστώ που με ακούσατε.